Ιώτα έψιλον κεφάλαιο, Κορινθίους Α, 1019 σελίδα, 49 εδάφιο. Και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χωικού, θέλουμε να φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σάρξ και αίμα, βασιλεία Θεού δεν δύναται να κληρονομήσωση, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αυθαρσία. Ιδού μυστήριο λέγω προς εσάς, πάντες μεν δεν θέλουμεν κοιμηθεί, πάντες όμως θέλουμεν μεταμορφωθεί. Εν μια στιγμή ερυπή οφθαλμού εν τη εσχάτη σάλπικη, διότι θέλει σαλπίσει και οι νεκροί θέλουσαν να στηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμεν μεταμορφωθεί. Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασία. Όταν δε το φθαρτό τούτο ενδυθεί αυθαρσία και το θνητό τούτο ενδυθεί αθανασία, τότε θέλει γίνει ο λόγος, ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Πού θάνατε το κέντρο σου, πού άδει η νίκη σου, το δε κέντρον του θανάτου είναι η αμαρτία και η δύναμη της αμαρτίας ο νόμος. Αλλά χάρις εις τον Θεόν ως της δίδυσης μας την νίκην δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί γίνεστε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργο του Κυρίου, γνώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Περί δε της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα εις τας εκκλησίας της Γαλατίας, ούτω κάμετε κι εσείς. Κατά την πρώτην της εβδομάδος έκαστος ημών, ας εναποθέτει περί αυτό θησαυρίζων ό,τι ανευπορεί, ώστε όταν έλθω να μη συνάγονται τότε οι προσφορέ, και όταν έλθω, ο οποίος εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτους θέλω πέμψει, δι' αναφέρωση τη δωρεάν σας εις Ιερουσαλήμ. Και αν είναι άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω ελθεί με τεμού. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω την Μακεδονία, δια την τώραν τη Μακεδονία διέρχομαι, και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας και παραχυμάσει, δια να προμπέψετε εσείς όπου ανυπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω εν παρόδο, αλλά θέλω να μείνω πλησίον σας καιρόν τινά, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως Πεντηκοστής, διότι νύχθη εις εμέ θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ ενάντι αμήν. Τώρα ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους μπαίνει σε ένα μυστήριο μέγα μυστήριο, το μυστήριο της αρπαγής της Εκκλησίας, για το οποίο ομολογεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό είναι που σας λέγομεν, αλλά δια του Λόγου του Κυρίου, ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, και η παρουσία του Κυρίου για τους χριστιανούς, για τους πιστούς, είναι η αρπαγή. Ενώ η παρουσία του Κυρίου, που θα δούμε αλλού, για τον κόσμο, είναι η δευτέρα παρουσία. Εδώ μιλάει λοιπόν για την αρπαγή 100% και το εξηγεί. Ότι εμείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσία του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας, δεν θα πεθάνουμε. Επειδή αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο ίδιος θα κατεβεί από ουρανού. Πρώτον με κέλευσμα Θεού. Δηλαδή θα δώσει εντολή ο Θεός με κέλευσμα Θεού. Δεύτερον με φωνή Αρχαγγέλου. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Και τρίτον, με σάλπιγγα Θεού. Όχι σάλπιγγα που είναι στην Αποκάλυψη των 7 αγγέλων, με σάλπιγγα Θεού. Και λέει μάλιστα την εσχάτη σάλπιγγα, γιατί θέλω να το δούμε αδελφοί, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία. Αν πάμε στη σελίδα, και θέλω να τα ανοίξετε αν έχετε την καλοσύνη, στη σελίδα 72, να δούμε
την πρώτη σάλπιγγα του Θεού που εσάλπισε ο Κύριος στο Μωυσή. Και διαβάζω από το 13 εδάφιο πάνω-πάνω αριστερά. «Ως της αγγείς το όρος θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Δεν θέλει αγγίσεις αυτόν χείρ, διότι με λίθους θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει εκτοξευθεί, είτε ζώων είναι είτε άνθρωπος δεν θέλει ζήσει. Πότε, όταν η σάλπιξ του Θεού ηχήσει, τότε θέλουσι να αναβεί επί το όρος». Και συνεχίζει 14 εδάφιο. «Και κατέβει ο Μωυσής από το όρος προς τον λαό και υγείασε τον λαόν και έπλυναν τα ημάτια αυτών και είπε προς τον λαόν, γίνεστε έτοιμοι δια την ημέραν την τρίτην, μην πλησιάσετε εις γυναίκα. Και εν τη ημέρα τη τρίτη το πρωί έγιναν βροντέ και αστραπέ και νεφέλη, πυκνή ή το επί του όρους και φωνή σάλπιγγος δυνατής φόδρα και έτρεμε όλος ο λαός εν το στρατοπέδο. Τότε εξήγαγε ο Μωυσής των λαών εκ του στρατοπέδου συνάντησην του Θεού και στάθησαν υπό το όρος. Το δε όρος Σινάη το όλον καπνός, διότι κατέβει ο Κύριος εμπειρή επ' αυτό και ανέβαινε δε καπνός αυτού ως καπνός καμίνου και όλον το όρος εσύ ετος φόδρα. Και ότε η φωνή της σάλπιγγος προέβαινε αυξανωμένη, σάλπιγγος Θεού, ο Μωυσής ελάλει και ο Θεός αποκρίνεται προς αυτόν με τα φωνής». Αυτή είναι η πρώτη σάλπιγγα του Θεού, γιατί όπως είδαμε και στην Κορινθίους θα υπάρχει και η εσχάτη σάλπιγγα του Θεού. Γιατί πάρα πολλοί άνδρα αδελφοί μας έχουν κάνει λάθος με την εσχάτη σάλπιγγα και εννοούνε την 7η σάλπιγγα των Αγγέλων στην Δευτέρα, στην πραγματικότητα παρουσία του Κυρίου πριν τη μάχη του Αρμαγεδόνα. Διαβάζω λοιπόν. «Αυτός ο Κύριος θα κατεβεί από ουρανού με κέλευσμα Θεού, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού. Και οι νεκροί, λέει το κείμενο, εν Χριστώ, θα αναστηθούνε πρώτον». Οι νεκροί θα αναστηθούνε πρώτον. «Και έπειτα εμείς οι ζώντες, όσοι απομένουμε ζώντες, θα αρπαχθούμε». Οι νεκροί θα αναστηθούνε, οι ζώντες θα αρπαχθούνε με ταυτόν ενεφέλες της απάντησης του Κυρίου στον αέρα και κατά αυτόν τον τρόπο θα είμεθα πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν, παρηγορείται αλλήλους με τους λόγους τούτους, ότι περιμένουμε, προσδοκώ την Ανάσταση νεκρών, όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως, και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Αυτό είναι που προσμένουμε και ο Λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. Όλοι θα αποκάμουνε και οι νέοι θα αποκάμουνε και οι εκλεκτοί νέοι θα αποκάμουνε. Ξέρετε τι θα αποκάμουνε? Δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ άλλο, διότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ποιοι δεν θα αποκάμουνε? Μόνο οι προσμένοντες των Κύριων δεν θα αποκάνουνε. Γιατί? Γιατί θα ανανεώνουνε τον εσωτερικό τους κόσμο, θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους ως οι αετοί. Και θα δοθούν σε αυτούς, αυτό είναι πολύ σοβαρό που θα πω τώρα, πτέρυγες αετού να πετάξουν όπως ως το όρος που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και εκεί, λέει η Γραφή, και εκεί όλα τα έθνη θα σειραίουνε και πολλοί λαοί θα υπάγουνε και θα λένε έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβου. Και εκεί θα διδάξει μας ο Κύριος τα σοδούς αυτού και θέλουμε να περιπατήσει εν της τρίβης αυτού. Και σε αυτό το όρος, και το επαναλαμβάνω, το όρος του οίκου του Κυρίου, και οίκος Κυρίου είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, και σε αυτό το όρος τις έσχατες ημέρες, γιατί υπήρξαν οι πρώτες ημέρες της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας που είναι η Μήτρη πάντων ημών και μέσα σε μία μέρα
ο Θεός έσωσε 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, αλλά δια Πνεύματος Αγίου, και αυτές 3.000 ψυχές ενέμενον στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του κάθε μέρα, στην κλάση του Άρτου, δηλαδή στην κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, στις προσευχές και στην κοινωνία μεταλλήλων. Τρίτον είναι η κοινωνία μεταλλήλων, οι τράπεζες δηλαδή που έτρωγαν κάθε Κυριακή όλοι μαζί. Και εν τέλει στις προσευχές πάντοτε. Αλλά σε αυτή την εκκλησία, φοβερή εκκλησία, θα τολμούσα να πω μοναδική εκκλησία, η μήτυρ πάντων ημών, σε αυτή την εκκλησία πραγματικά εργάστηκε ο Θεός με τρόπο μοναδικό και αποτέλεσμα κάθε μέρα να προσθέτει τους σωζωμένους εις την εκκλησία. Εις δόξαν κέπαινον Θεού Πατρός. 3.000 γρήγορα γίναν 5.000 και μυριάδες μυριάδων. Αλλά το κήρυγμα του Ευαγγελίου επεξετάθη όχι μόνο στο λαό Ισραήλ, αλλά και σε όλα τα έθνη. Και πράγματι εγίνονται θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία, ώστε δια της σκιάς του Αποστόλου Πέτρου εθεραπεύοντο και ελευθερώνοντο από τα δαιμόνια πάντες οι ασθενείς και πάντες οι δαιμονιζόμενοι. Φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, τι δόξα Θεού υπήρχε σε αυτή την εκκλησία. Αλλά εκείνο που πρέπει να σκεφτόμαστε και να φανταζόμαστε είναι ότι η δόξα του εσχάτου του οίκου, την οποία προσμένουμε για την αρπαγή, με την αρπαγή της εκκλησίας, η δόξα του εσχάτου του οίκου θελείστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Δηλαδή αν με ένα κήρυγμα σωθήκαν τότε 3.000 ψυχές, τώρα τι θα γίνει? Και αν με τη σκιά του Πέτρου θεραπεύονται άπαντες, τώρα τι θα γίνει? Ούτε να το φανταστούμε, όμως μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Στο όρος αυτό το μέγα και το υψηλό, ο Θεός θα κάνει συμπόσιο πλούσιο, με εξαιρετικά εδέσματα και κλεκτά κρασιά. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι στο όρος αυτό θα καταργήσει το πρόσωπο του περικαλήματος, του περικαλύπτοντος πάντα στους λαούς, και το κάλυμα το καλύπτον της απιστίας πάντα τα έθνη. Δηλαδή θα καταργήσει το διάβολο και σατανά. Στο όρος αυτό δεν μπορεί να πλησιάσει ο διάβολος. Όπως στο πρώτο όρος δεν μπορούσε να πλησιάσει ο διάβολος, και είναι φανερό, γιατί υπήρχε ο Ανανίας και η Σαπφύρα που εψεύστησαν στο Πνεύμα το Άγιο και σε μια στιγμή θανατώθησαν και οι δυο. Γιατί εκεί ο παντοδύναμος Θεός θα είναι πραγματικά, θα είναι φοβερό να πέσει κανείς ισχύρας Θεού ζώντος. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, προσμένουμε μεν την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμεθα τη σωτηρία μας. Με τα φόβου και τρόμου. Γιατί ήταν τρομακτικές οι μέρες εκείνες. Φοβερές. Τρομακτική αναζωπήρωση στο όρος του οίκου του Κυρίου, φοβερή σωτηρία ψυχών, γιατί είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι πρέπει να γεμιστεί ο οίκος μου. Και ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Ο οίκος του Θεού του ζώντος, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μόνο δια της πίστεως μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει η δόξα του εσχάτου του οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Ο Θεός να μας φωτίσει. Αλλά λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όταν θα καταργήσει το κάλυμα το καλύπτον πάντα τα έθνη, δηλαδή όταν το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη, σε όλα τα έθνη, τότε είναι γεγραμμένο θα καταπεί το θάνατο ενίκη. Και είναι γεγραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη μόνο στον Ισαΐα τον προφήτη και μόνο για το όρος του οίκου του Κυρίου.
αλλά επίσης είναι και γραμμένο από τον Απόστολο Παύλο στην Επιστολή προς Κορινθίους, όταν μιλάει για το μέγα μυστήριο της αρπαγής της Εκκλησίας. Και γιατί το λέει μυστήριο? Γιατί δεν μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν ο κόσμος με τα βεβαιότητος. Θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία εν μια στιγμή, εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι του Θεού. Αλλά δεν μπορούν να την καταλάβουν και πολλοί αναγεννημένοι. Και γιατί δεν μπορούν να την καταλάβουν, αναρωτήθηκα. Και η απάντηση ήταν, γιατί ή δεν είχαν Πνεύμα Άγιο, δεν είχαν βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ή λυπούσαν το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστησαν για την ημέρα της αρπαγής, της απολυτρώσεως. Ή και έσβησαν ακόμη το Πνεύμα το Άγιο, καθώς δεν μετανοούσαν. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, μην πιστέψουμε ότι είναι δεδομένο σε μας ότι θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά να ελπίζουμε, και η ελπίδα μας θα είναι βεβαία και ασφαλής αν πάρουμε απόφαση να περπατάμε ακριβώς και κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Και έτσι λοιπόν έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος να μας πει για το μέγα αυτό μυστήριο της αρπαγής, η οποία θα λάβει χώρα με κέντρον χάριτος το όρος του οίκου του Κυρίου, το οποίο θα ξεπεράσει όλα τα βουνά και εκεί πραγματικά θα δοξάζεται το όνομα του Κυρίου μόνο, γιατί δεν θα υπάρχει ο διάβολος εκεί να κρίνει, να κατακρίνει, να σκανδαλίζει και να γκρεμίζει. Με τις μεθοδίες του, δεν πρέπει να αγνοούμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Και η προσπάθειά του είναι να μας βγάλει από αυτό το όρο στο μέγα. Και ποιο είναι το όρο στο μέγα, τι ωραία που το λέει, και προσέθεται ο Κύριος κάθε μέρα τους σωζωμένους εις την Εκκλησία. Η προσπάθειά του είναι λοιπόν να σε βγάλει από την Εκκλησία. Και έχει μεθοδίες, χοχόχ, και πειρασμούς του διαβόλου και απειλές και τρομοκρατία και ψεύδι και κατηγόριες και κρίση και κατάκριση. Ο Θεός θα μας φυλάει, αδερφοί, γιατί ο διάβολος περπατάει ως λέον οριόμενος για να καταπιεί, εάν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Αλλά ποιους εκλεκτούς? Που δεν προσέχουνε. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Προσέχετε. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Αγρυπνείτε, μην κοιμάσαι. Γρηγορείτε σε εγρήγορση. Αλλά ιδιαίτερος προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν. Γιατί το Πνεύμα μεν είναι πρόθυμον, αλλά εισάρξει να ασθενείς. Έτσι λοιπόν, το βέβαιο είναι ότι όπως εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Άλλη είναι η εικόνα του χωνικού και άλλη εικόνα του επουρανίου. Η εικόνα του χωικού είναι σάρξ και αίμα. Και μάλιστα όποιος δεν ομολογεί ότι Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη με σάρκα και αίμα, αυτό είναι το πνεύμα του Αντιχρίστου. Αλλά ταυτόχρονα και όποιος δεν ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός θα έλθει με σάρκα και οστά, όχι με χωικό, αλλά με επουράνιο σώμα, και αυτό είναι εκ του Αντιχρίστου. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήρθε με σάρκα και αίμα, για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Και ο Θεός τον ανέστησε με σάρκα και οστά για τη δικαίωσή μας. Και θα ξανάρθει με σάρκα και οστά
για να παραλάβει την εκκλησία του. Μυστήριο, αδερφοί. Και τι θα πει μυστήριο? Δεν το καταλαβαίνουμε. Το πιστεύουμε όμως. Αμήν, αδερφοί, αυτό είναι το μυστήριο. Το πιστεύουμε. Πιστεύεις ότι έρχεται ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του? Αυτό είναι ένα θαύμα. Το δεν, ανθρωπίνως δεν μπορείς να το πιστέψεις. Είναι ένα θαύμα. Δηλαδή τι πιστεύεις, συγγνώμη κυρία μου, ανόητε άνθρωπε, ότι κάποια στιγμή θα έρθει ο Κύριος και θα σε μεταμορφώσει? Ακριβώς αυτό πιστεύω. Γιατί το πιστεύω? Επειδή είμαι ανόητος? Όχι, επειδή είναι και γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια. Το γράφει, είναι ναι και αμήν. Αν το γράφει, ναι και αμήν. Δεν το γράφει, δεν με απασχολεί. Καθόλου δεν με απασχολεί. Γράφει λοιπόν ότι αυτό το μυστήριο είναι μέγα, ότι όλοι δεν θα πεθάνουμε. Και αυτό ισχύει τόσο πολύ γιατί για μας την τελευταία γενεά. Τόσο πολύ. Όλοι δεν θα πεθάνουμε. Αλλά όλοι θα μεταμορφωθούμε. Φοβερό, δεν είναι? Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμέν τη εσχά τη χάλπικη του Θεού, διότι θα σαλπίσει ο Κύριος, σάλπιγα με σκέλευσμα, με φωνή Αρχαγγέλου και με σάλπιγα Θεού, θα σαλπίσει ο Θεός εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού εν τη εσχά τη σάλπικη του Θεού, και οι νεκροί πρώτον θα αναστηθούν άφθαρτοι. Άφθαρτοι. Αυτοί οι οποίοι έχουν πεθάνει, τα σώματά τους έχουν φθαρεί, έχουν λιώσει, γιατί ήταν χώμα και στο χώμα πήγαν. Αυτοί όλοι, τα μεν σώματά τους είναι στο χώμα, η δε ψυχή τους είναι στον παράδεισο. Και πρώτος που εγγενίασε τον παράδεισο ήταν ο ληστής. Σήμερον θα είσαι με τεμού εν το παραδείσο. Και πάντοτε αναρωτιόμουν ανοήτως, ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα εισέλθει στον παράδεισο? Δεν θα είναι μακάριος αυτός, αδερφοί? Ζών. Αλλά δεν θα υπάρχει τελευταίος, γιατί όλοι μαζί θα αρπαχτούμε. Και έτσι μην έχετε αυτή την απορία, που, την ανόητη που είχα κι εγώ. Εν μια στιγμή ερυπεί οφθαλμού, οι νεκροί θα αναστηθούν και οι ζώντες θα αρπαχθούν. Άρα δεν υπάρχει πρώτος και τελευταίος. Όλοι μαζί σε μια στιγμή με ανοιγόκλημα των οφθαλμών. Δόξα να έχει ο Θεός. Οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Ακούτε τώρα τι λέει. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο. Ποιο είναι το φθαρτόν τούτο? Το σώμα μου. Το σώμα το ανθρώπινο φθήρεται. Λιώνει. Και τι είπε και η Μάρθα στον Κύριο όταν ζήτησε να δει τον Λάζαρο? Λέει, μην πας, μυρίζει, έχει λιώσει. Αλληλούια. Το φθαρτό τούτο, το σώμα, θα ενδυθεί αφθαρσία. Και το θνητό, ποιο είναι το θνητό? Η ψυχή. Πεθαμένο. Στον Άδη, συγγνώμη, στον Παράδεισο. Και η ψυχή, το θνητό τούτο, θα ενδυθεί αθανασία. Φοβερό, δεν είναι, αδερφοί? Μέγα μυστήριο. Και καθώς βλέπουμε εμείς οι μεγάλοι τα χρόνια να περνάνε, βλέπουμε το σώμα μας να φθήρεται. Και πλησιάζουμε και τη στιγμή που θα μας καλέσει ο Κύριος κοντά του. Αλλά εμείς ελπίζουμε, γιατί είμαστε τελευταία γενιά, ότι όλοι θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά όμως, θα σας εξομολογηθώ κάτι. Εγώ πάντα προσεύχομαι και λέω, Κύριε, αν δεις κάτι που εμποδίσει τη συμμετοχή μου στην αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά πάρε με από τώρα. Θέλω να είμαι σίγουρα κοντά σου. Σίγουρα κοντά σου. Δόξα να έχει ο Θεός.
και τότε θα γίνει ο λόγος, ο γεγραμμένος, θυμάστε που το διαβάσαμε, κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Πού κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη? Στο όρος του οίκου του Κυρίου, που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών. Εκεί κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια, γιατί είναι γραμμένο, και αν θέλετε να τα ανοίξετε, αν δεν θέλετε δεν πειράζει, σελίδα 1060, στο κεφάλαιο Β προς Εβραίους και το 14 εδάφιο. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έλαβαν μέρος από σάρκα και αίμα, τα παιδιά του Θεού, και αυτός παρομοίως έλαβε από σάρκα και αίμα. Για ποιο λόγο? Δια να καταργήσει δια του θανάτου του τον έχοντα το κράτος την εξουσία του θανάτου του τέστου το διάβολο, και να ελευθερώσει όλους εκείνους οι οποίοι δια των φόβων του θανάτου ήσαν διαπαντός του βίου, ένοχοι στην πραγματικότητα δουλείας, υποκείμενη ένοχη δουλείας στο διάβολο, από το φόβο του θανάτου. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι, αφενός μεν είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου ήμεθα, αμήν. Αφετέρου λέει κάτι που είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλύτερο να φύγω και να είμαι εκεί απάνω στον παράδεισο μετά του Κυρίου, αλλά το να μένω εδώ είναι αναγκαιότερο για να υπηρετώ εσάς. Και αυτό δεν ισχύει στον Παύλο, τον Απόστολο μόνο, ισχύει για όλους μας, άντρες και γυναίκες. Είναι πολύ καλύτερο να είμαστε εκεί πάνω με τον Κύριο, αλλά είναι αναγκαιότερο να υπηρετούμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα αδέλφια μας. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού, και δεν πρέπει ποτέ να τον παραβλέπουμε, και θέλω να το διαβάσω μια φορά ακόμη, γιατί η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, την πρώτη, λέει λοιπόν, κάθε ένας από εσάς, σύμφωνα με το χάρισμα που έχει, δηλαδή με αυτό που μπορεί να κάνει, αυτό είναι το χάρισμα που έχουμε, τι να κάνω, ό,τι μπορείς κάνε. Μη ζητάς να κάνεις αυτά που δεν μπορείς, γιατί ό,τι μπορείς είναι αυτό που σου έχει χαρίσει ο Θεός. Κάθε ένας λοιπόν από εσάς, κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν παρά Κυρίου, να υπηρετείτε κατά τούτο ο ένας τον άλλον. Όχι ο ένας μόνο, αλλά εγώ θα υπηρετώ εσένα και εσύ θα υπηρετείς εμένα. Και τι ωραία που μας το εξηγεί ο Κύριος όταν πήρε την τελευταία μέρα το προσώψιον νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών του. Και ο Πέτρος αντέδρασε. Τι αυτά που κάνεις? Εγώ θα πλύνω τα, εσύ θα πλύνεις τα πόδια μου, εγώ πρέπει να πλύνω. Έπλυνε τα πόδια του μαθητά του και τι τους είπε? Παράδειγμα δίνω σε εσάς. Με λέτε διδάσκαλο και είμαι, με λέτε καθηγητή και είμαι, με λέτε Κύριό σας και Θεό σας και είμαι. Εγώ λοιπόν παράδειγμα δίνω σε εσάς. Όπως εγώ πλένω τα πόδια σας, έτσι κι εσείς πρέπει να πλένετε τα πόδια αλλήλων. Και ξέρετε τι ήταν τότε το πλήσιμο των ποδιών? Επειδή οι άνθρωποι περπατούσαν με σανδάλια και δεν υπήρχε άσφαλτος και περπατούσαν στα χώματα, ήταν γεμάτα σκόνες. Όταν λοιπόν έμπαινε σε ένα σπίτι κάποιος καλεσμένος, αυτός που προσκαλούσε διέταζε το δούλο του, ακούτε, το δούλο του να παίρνει νερό και να πλύνει τα πόδια του προσκεκλημένου του. Τι ήθελε να δείξει, ποιο ήταν το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Ότι εγώ είμαι δούλος
πάντων. Κύριε Θεέ μου, όλων, όλων. Γι' αυτό λέει ο Κύριος δεν ήρθε να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και όποιος είναι υπηρέτης, μέγας θα ονομαστεί. Και όποιος είναι δούλος πάντων, πρώτος θα ονομαστεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ποιος ήταν πρώτος δούλος πάντων, ο Ιησούς Χριστός. Και είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Αλλά, ξαναδιαβάζω, καθένας κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, κατά τούτο υπηρετεί το ένας τον άλλον, επαναλαμβάνω, ο ένας τον άλλον, όχι ο ένας όλους τους άλλους, και αυτό, αλλά στην πραγματικότητα ο ένας τον άλλον. Γιατί μερικές φορές δεν είναι εύκολο να δεχτούμε να μας πλύνει τα πόδια ο αδελφός μας. Και αυτό είναι λάθος. Να μας υπηρετήσει ο αδελφός μας. Και αυτό είναι λάθος. Και εμείς θα υπηρετούμε και όταν κάποιος θέλει να μας υπηρετήσει θα δοξάζουμε το Θεό για την υπηρεσία που μας προσφέρει. Αμήν αδερφοί. Και εξηγεί. Και τότε θα είσαστε καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Αυτό είναι κάτι που συγκλονίζει την ψυχή μου. Πάντοτε, όχι τώρα, από την πρώτη μέρα που το άκουσα. Οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και οικονόμος, αδελφοί αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη ήταν παραδείγματος χάρη ο Ιωσήφ στον Πετεφρή. Του είχε δώσει όλη την εξουσία να διαχειρίζεται τα υπάρχοντά του. Αυτό θα πει οικονόμος. Έχεις εξουσία να διαχειρίζεσαι την πολυειδή χάρη του Θεού. Και αργότερα ο Ιωσήφ έγινε οικονόμος σε όλη την Αίγυπτο. Ο Φαραώ του έδωσε εξουσία να είναι πραγματικά οικονόμος όλης της Αιγύπτου. Δόξα τω Θεώ. Και εσύ και εγώ, εάν συνειδητοποιήσουμε να πλένουμε τα πόδια των αδελφών μας, όχι τυπικά, γιατί υπάρχουν εκκλησίες που τυπικά μαζεύονται κάθε Κυριακή, τα πόδια τους είναι πεντακάθαρα και κάθεται ο ένας και πλένει τα πόδια του άλλου. Αυτό δεν έχει νόημα. Όταν χρειάζονται πλύσιμο τα πόδια του αδελφού σου, να τα πλύνεις. Και όταν χρειάζονται τα πλύσιμο τα πόδια τα δικά σου, άφησε τον αδελφό σου να στα πλύνει. Μην πεις, τώρα εσύ δεν χρειάζεται. Όχι αδελφέ, άφησε. Γιατί τότε γίνεσαι οικονόμος διαχειριστής της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Και το έχω πει και το ξαναλέω, σας παρακαλώ προσευχηθείτε να μας αποκαλύψει, να σας αποκαλύψει και να μας αποκαλύπτει ο Κύριος τι σημαίνει αυτό. Οικονόμος της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Χάρις του Θεού τι είναι? Δεν αξίζεις και ο Θεός κάνει χάρη στη ζωή σου. Ακούτε παραδείγματος χάρη τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Εγώ δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Αλλά, ολοκληρώνει, αλλά εγώ κουράστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους. Και ολοκληρώνει, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου. Καταλαβαίνετε αδελφοί αγαπητοί τι σημαίνει να κατοικεί η χάρις του Θεού μέσα σου και να διαχειρίζεσαι την πολυειδή χάρη του Θεού σε όλα τα ζητήματά σου, προσωπικά, οικογενειακά, εκκλησιαστικά, σε όλα τα ζητήματά σου. Δηλαδή να σου χαρίζεται παντού, σε ό,τι και αν κάνεις. Η πολυειδής, και μάλιστα το κείμενο λέει ποικίλη, η ποικίλη χάρις του Θεού. Και να μην εργάζεσαι εσύ αυτό το έργο το οποίο κάνεις, αλλά
να μην λες, μιλάς εσύ αυτό το λόγο το οποίο λες, να μην συμπεριφέρεσαι εσύ με τη συμπεριφορά αυτή, αλλά η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα σου, η πολυειδής χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα σου, και τότε θα οικοποιάζεις περισσότερο πάντων. Κύριε Θεέ μου, έργο πίστεως, κόπος αγάπης. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονεί από σένα το έργο της πίστεως σου. Σκέψου να εργάζεσαι ως οικονόμος της πολυειδούς χάριτος. Και δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει και τη θυσία και τον κόπο της αγάπης σου. Σκέψου λοιπόν τι σημαίνει να κοπιάζεις και να θυσιάζεσαι χρησιμοποιώντας την πολυειδή χάρη του Θεού σε κάθε έναν που φέρνει ο Κύριος δίπλα σου. Τρομακτικό. Βεβαία σωτηρία. Βεβαία ευλογία. Είναι αυτό που λέει «Ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους, και αν προσέχεις τον εαυτό σου και τη διδασκαλία, τότε και τον εαυτό σου θα σώσεις, αλλά και τους ακούοντας εσένα θα σώζεις». Πού σε ακούνε? Στη δουλειά, στη γειτονιά, στη συγγένεια. Αλλά πότε? Όταν είσαι διαχειριστής της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Δηλαδή να κυριαρχεί η χάρις του Θεού στη ζωή σου, σε οτιδήποτε λες, κάνεις και συμπεριφέρεσαι. Αλλά όμως, συγχωρέστε μου που το επαναλαμβάνω, προσευχηθείτε αδελφοί να σας δείξει με λεπτομέρεια ο Θεός τι σημαίνει να είσαι οικονόμος της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Θα σας το δείξει και είναι συγκλονιστικό. Άλλο να τα ακούτε με τα λόγια από τον άνθρωπο και άλλο να έρθει ο Κύριος ο Θεός να σας δώσει έμπνευση. Τι είναι η πολυειδής χάρις του Θεού? Δόξα να έχει ο Θεός. Και να το διαχειρίζομαι εγώ. Καταλαβαίνετε, να διαχειρίζομαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ? Και να διαχειρίζεσαι εσύ, ποιος είσαι εσύ? Την ποικίλη χάρη του Θεού. Φοβερό, αδερφοί. Φοβερό. Ό,τι σκέφτεσαι, ό,τι λες, ό,τι κάνεις, θα απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού. Παντού. Στην είσοδό σου, στην έξοδό σου, στην προσευχή σου, στη συνομιλία σου, στην ομολογία σου, θα απολαμβάνεις την πολυειδή χάρη του Θεού. Βοήθησέ μας, Κύριε. Αλλά αυτό γίνεται όταν πάρουμε απόφαση να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον. Να σε υπηρετώ, αλλά και να σ' αφήνω να με υπηρετείς. Να μην θεωρώ ότι είμαι ανώτερός σου, σε υπηρετώ, και να μην θεωρώ ότι αυτός είναι ανώτερός μου και δεν μπορώ να σ' αφήσω να με υπηρετείς. Αλλά θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Τότε μόνο. Μόνο όταν βλέπεις τον αδελφό σου υπερέχοντα και θα τον υπηρετήσεις απολαμβάνοντας την πολυειδή χάρη του Θεού, αλλά και θα τον αφήσεις να σε υπηρετήσει απολαμβάνοντας πάλι και εσύ και ο άλλος την πολυειδή χάρη του Θεού. Γιατί είμαι ανώτερός σου και γιατί είσαι ανώτερός μου. Γιατί είμαστε υπερέχοντες ο ένας τον άλλον. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Υπηρέτης πάντων, δούλος πάντων. Υπηρέτης πάντων, δούλος πάντων. Μέγας πρώτος. Αυτή είναι η πολυειδής χάρις του Θεού.
Έτσι τουλάχιστον το έχει δείξει ο Θεός κάποια στιγμή. Υπηρέτης μέγας, δούλος πρώτος. Γιατί? Γιατί υπηρετώ σαν υπηρέτης πάντων και υπηρετώ σαν δούλος πάντων. Άρα μου χαρίζεται η πολύ δυσχάρις του Θεού και μου δίδεται η ευκαιρία να τη διαχειρίζομαι. Ποιος εγώ? Ουχή εγώ, λέει ο Παύλος, η χάρις του Θεού που κατοικεί μέσα μου. Δόξα να έχει ο Θεός. Και τώρα έρχεται στο συμπέρασμα. Πού θάνατε το κέντρο σου, ποιο είναι το κέντρο, το κέντρι της σφίγγας ας πούμε. Πού θάνατο το κέντρο σου και πού άδει η νίκη σου. Μάθε ότι το κέντρο του θανάτου είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι που θανατώνει. Αλλά πού βρίσκει τη δύναμη η αμαρτία να θανατώσει? Από το νόμο. Ο νόμος αποκαλύπτει πότε πεθαίνει ο άνθρωπος. Γιατί ο νόμος αποκαλύπτει την αμαρτία των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε πιστοί στο νόμο, είμαστε πιστοί στο Χριστό και νικήσαμε το νόμο και την αμαρτία. Το εξηγεί. Αλλά χάρις εις τον Θεόν, ο οποίος δίδει σημάς τη νίκη και στην αμαρτία και στον νόμο, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και επαναλαμβάνω το συμπέρασμα. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, τώρα στη ζωή αυτή, πρώτον, γίνεστε στερεοί και αμετακίνητοι στο κάθισμά σου. Το κάθισμα αυτό είναι ο θρόνος του Θεού. Εκεί που κάθεσαι ο Κύριος έβαλε. Στερεοί και αμετακίνητοι. Επιπλέον, περισσεύοντες πάντοτε, δηλαδή όλο και περισσότερο, στο έργο του Κυρίου, στην υπηρεσία. Δηλαδή, άνοιξε το σπίτι σου, κάλεσε ανθρώπους, προσευχηθείτε, ρώτησε τους. Θέλεις να ρωτήσεις κάτι, ρώτησε εσύ να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή είναι η κοινωνία μεταλλήλων. Συμμελέτη και συμπροσευχή. Δεν είναι να φάμε και να πιούμε. Συμμελέτη και συμπροσευχή. Και μην έχετε κλειστά τα σπίτια σας, αδερφοί. Ανοίχτε τα σπίτια σας. Ανοίχτε τα σπίτια σας. Αλλά όταν ανοίγετε τα σπίτια σας, μην έχετε καλά φαγητά. Ούτε καλά κρασιά. Να έχουμε τις γραφές μας ανοιγμένες και τα μαξιλάρια έτοιμα για γονάτισμα. Αμήν, αδελφοί μου. Εκεί είναι η ευλογία του Θεού. Ανοιχτές οι γραφές και τα μαξιλάρια έτοιμα. Θυμάμαι, φώναζα τον αδελφό τον Νίκο το Γρίβα σπίτι μας, τότε που είχα πρωτοπιστέψει, και μόλις τον φώναζα, εγώ είχα ετοιμάσει και η Άννα, σαν τη Μάρθα η Άννα, είχαμε ετοιμάσει να τον περιποιηθούμε. Και μόλις έμπαινε ο αδελφός ο Νίκος, έλεγε «Στοπ», τον κοίταγα καλά-καλά, «Πρώτα θα γονατίσουμε να προσευχηθούμε». Τον κοίταγα καλά-καλά. «Μα δεν ήρθαμε να φάμε». «Όχι, να προσευχηθούμε». Τα αφήναμε τα φαγητά στο τραπέζι. Πολύ καινούριος ήμουν εγώ. Γονατίζαμε, προσευχόμαστε, πληρωνόταν με Πνεύμα Άγιο η Σμήνη. Τι ήταν αυτό? Ύμνος, δεν ξέρω, οι παλιοί τι θυμάστε. Ο Νίκος ο αδερφός. Και αφού προσευχόμαστε, μετά σηκωνόμαστε να πάμε στο τραπέζι. Αλλά το τραπέζι είχε γραφές. Είχαν φύγει τα φαγητά. Και μου έλεγε, τι θέλεις να ρωτήσεις? Και του έλεγα, τίποτα αδερφέ. Μπα, τα μάθες όλα?
Εκεί ντρεπόμουν. Όχι, έχω να ρωτήσω, αδερφέ. Άλλαζα γνώμη. Ωραία χρόνια, αδερφοί. Αλλά και τώρα ο Θεός μας δίνει ευκαιρία να απολαύσουμε ωραία χρόνια. Συμμελέτη, συμπροσευχή και μετά και θα φάμε. Δεν είναι ανάγκη να φάμε κοτολέτες και αστακό, να φάμε και μακαρονάδα, να φάμε και φασολάδα. Αμήν. Να δοξάσουμε και τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, στερεοί αμετακίνητοι περισσεύονται στο έργο του Κυρίου. Γιατί? Γιατί γνωρίζετε ότι ο κόπος σας, ο κόπος της πίστης σας, ο κόπος της αγάπης σας δεν είναι μάταιος εν Κύριο, αλλά ο Κύριος θα ανταποδώσει πολλαπλάσια. Άνοιξε το σπίτι σου και περιποιήσου, αλλά τους ελάχιστους αδελφούς σου προτίμησε. Αυτούς που σου δείχνει ο Θεός. Ποιος έχει ανάγκη, αυτός έχει ανάγκη, αυτό κάλεσε. Ποιος έχει ανάγκη, ο άλλος, τον άλλον κάλεσε. Με οδηγία Πνεύματος Αγίου. Μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι αληθώς τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού και συγκληρονόμη σου Χριστού. Όπου θα συμβασιλεύσουμε μετά του Ιησού Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, αλληλούια και δόξα. Αμήν.